Στη Λάρισα η ΑΕΛ μπήκε δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και με πάθος και δύναμη απείλησε αμέσως τον Πανιώνιο και κατάφερε να προηγηθεί με το πέναλτι που κέρδισε ο Βαρέλα από τον Σιώπη στο 10ο λεπτό. Εύστοχη εκτέλεση από τον Ρουγουανό. 1-0 για την ΑΕΛ πολύ νωρίς. Η ΑΕΛ συνέχισε να πιέζει στο πρώτο ημίχρονο, είχε δοκάρει με τον Αβραάμ σε ακόμη μια μεγάλη ευκαιρία της στο πρώτο 45 λεπτό. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που είχε πολύ δύναμη, πολύ πάθος από τις δύο ομάδες, οι οποίες έμειναν με παίχτη λιγότερο λόγω των αποβολών του Ουρτάδο για τους υπεδρούς και του Φούντα για τους φιλοξενούμενους. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν διαφορετικό το σενάριο. Ο Πανιώνιος πήρε την μπάλα. Έγινε απειλητικός, έκανε δύο μεγάλες ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να ισοφαρίσει. Και στη μοναδική της επίσκεψη στην περιοχή του Πανιωνίου, η Λάρισα κατάφερε να πετύχει και δεύτερο τέρμα με το καταπληκτικό φάουλ του Νασλίδη. 2-0, νίκη για τη Λάρισα μετά από τρία μάτς. Και το πρόβλημα μεταφέρεται πλέον στον Πανιώνιο, ο οποίος είναι χωρίς νίκη και χωρίς γκολ στα τελευταία τρία παιχνίδια του στη Super League.